Πάμε να πάρουμε και λίγο κλίμα από τη Νέα Υόρκη. Είναι μαζί μας ο καλός συνάδελφος, ο Χριστόδουλος Αθανασάτος, να μας πει πώς είναι το περιβάλλον πλέον εκεί πέρα. Υπάρχει μια μεταστροφή του κλίματος, έτσι. Το καλό για την Κάμαλα Χάρις είναι ότι η στήριξη που έχει λάβει από υψηλόβαθμους δημοκρατικούς, γιατί ένας-ένας, ακόμη και ο Τσακ Σούμερ με τον Χακίμ Τζέφρις που είχαμε αναφέρει χθες, οι οποίοι δεν την είχαν στηρίξει άμεσα, πλέον τη στηρίζουν. Αυτή λοιπόν η υποστήριξη που έχει λάβει από τα στελέχη των δημοκρατικών αρχίζει και μεταφράζεται και από τους ψηφοφόρους. Υπάρχει, για παράδειγμα, βγήκε μια δημοσκόπηση στην Τζόρτζια, όπου ο Τραμπ βέβαια εξακολουθεί να προηγείται, αλλά η διαφορά έχει μειωθεί. Και το καλό για την Κάμαλα Χάρις ήταν εκεί, ότι είχε φτάσει η συσπήρωση των δημοκρατικών ψηφοφόρων στο πρόσωπό της σε ένα ποσοστό 93%. Φαίνεται δηλαδή ότι επαναφέρει την πίστη των ψηφοφόρων των δημοκρατικών πως αυτές οι εκλογές μπορούν να κερδιθούν. Απ' την άλλη πλευρά, επειδή αναφέραμε την δημοσκόπηση του Reuters ουσιαστικά, όπου η Κάμαλα Χάρις εμφανίζεται να προηγείται 2 μονάδες, να τονίσουμε ότι υπήρχε και άλλη δημοσκόπηση πριν από περίπου 15 μέρες που την είχε κάνει το ABC, όπου η κυρία Κάμαλα Χάρις εμφανιζόταν να προηγείται επίσης με διαφορά 2 μονάδων. Απ' την άλλη πλευρά, όμως, να τονίσουμε ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις είναι κοντά στο στατιστικό λάθος. Για παράδειγμα, εκτός από τη δημοσκόπηση του Reuters, υπήρχε η δημοσκόπηση του Morning Consult, υπήρχε η δημοσκόπηση του PBS, υπήρχε η δημοσκόπηση του Yahoo News, όπου ήταν η ισοπαλία ή ο Τραμπ προηγείτο. Και πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι πού προηγείται ποιος. Προηγείται στο ερώτημα για τους δύο ή στο ερώτημα που έχει και τους άλλους τρεις ανεξάρτητους μέσα. Γιατί, για παράδειγμα, ο κύριος Κένεντι εμφανίζεται σε πολλές να παίρνει 7 με 8% και μπορεί να είναι ρυθμιστή σε ένα ποσοστό, βέβαια, που δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Η εθνική κάλπη, η λαϊκή ψήφος, όπου οι Ρεπουμπλικανοί πολλές φορές τη χάνουν ενώ κερδίζουν τις εκλογές. Εκεί, όπως είδαμε, η Κάμαλα Χάρις έκανε εχθές την προεκλογική της εκστρατεία στο Wisconsin, μια πάρα πολύ κρίσιμη πολιτεία. Καθώς αυτές οι πολιτείες, Wisconsin, Πενσιλβάνια, Μίσιγκαν, Τζόρτζια, Αριζόνα, Νεβάδα, θα κρίνουν εν πολλής τον νικητή. Και από εκεί και πέρα, όλα τα κεφάλαια από τις δωρεές θα πέσουν κυρίως σε αυτές τις πολιτείες για τις προεκλογικές διαφημίσεις εκστρατείας. Είναι χαρακτηριστικό και να τονίσουμε αυτό, πως ήδη η καμπάνια του Τραμπ προσφεύγει νομικά προκειμένου να μπλοκάρει την αυτούσια μεταφορά των 90 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων που είχε συγκεντρώσει η καμπάνια με επικεφαλή στον Biden σε μια καμπάνια με επικεφαλή στην Κάμαλα Χάρις, προκειμένου να ουσιαστικά να περικόψει κονδύλια από την επικοινωνιακή αντεπίθεση που θα κάνει η εκστρατεία της κυρίας Χάρις στο προσεχές χρονικό διάστημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε πως δεν θα έχει πρόβλημα να αντιμετωπίσει σε πολλαπλά debate την κυρία Χάρις. Όπως είπαμε, ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί παίζουν πάρα πολύ με το γεγονός ότι η Κάμαλα Χάρις προέρχεται από την Καλιφόρνια, μια πολιτεία η οποία ακολουθεί προοδευτικές πολιτικές και κατά πολλούς ριζοσπαστικές, με αποτέλεσμα όταν η συζήτηση πάει σε θέματα όπως η εγκληματικότητα, η εθνική ασφάλεια, η δημόσια ασφάλεια και τα σύνορα, να χρησιμοποιείται Καλιφόρνια, ο κύριος Νιούσομ και η κυρία Χάρις παλιά ήταν γερουσιαστής, ως παράδειγμα προς αποφυγή. Μάλιστα, η κυρία Χάρις, η οποία ασφαλώς έχει και σχέση με την ελληνοαμερικανική κοινότητα, είναι επιστήθια φίλη της ελληνοαμερικανίδας αντικυβερνήτης Καλιφόρνιας, κυρίας Κουναλάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστόδουλε. Ευχαριστούμε και την Αθηνά Παπακώστα για όλες τις πληροφορίες από το τι συμβαίνει. Εντάξει, είναι το δυνατό χαρτί αυτή τη στιγμή. Ήταν το δυνατό χαρτί από τότε που είχε αναλάβει ο Biden την εξουσία. Λέγαμε ότι έχει μια αντιπρόεδρο που έρχεται. Μετά κάπου στη πορεία χάθηκε η μοίρα του αντιπροέδρου. Όταν άρχισε να πέφτει το ποδήλατο, να ξεχνάει ο Biden, λέμε θα ξανάρθει, δεν μπορεί. Ξεκάθαρα. Πόσο θα αντέξει. Την περιμέναμε όλοι και ήρθε.